Όπως σήμερα μαζευτήκαμε, λέω καμιά φορά, έχουμε τόσους φίλους, τόσους βοηθούς και μου στέλνουν κάποια παιδιά από εδώ, απ' έξω, από μακριά, από κοντά. Κάτι μηνύματα, Πάτερ μου, είμαι μόνος μου, είμαι μόνη μου. Και ακούω το μόνος μου, το μόνη μου, το μόνη μας. Και λέω, αχ, και να ξέραμε δίπλα μας. Δίπλα μας ποιους έχουμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Παναγιά μας, μωρέ. Έχουμε την Παναγιά μας, που είναι μάνα μας, που είναι βοηθός μας, που είναι προστάτης μας. Έχουμε τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους έτοιμοι. Και μετά, Άγιοι. Διάβασα αυτές τις μέρες πόσες ευχαριστίες να πω σε ένα πλάσμα που μου έκανε ένα τι δώρο μου έκανε αυτές τις μέρες. Να μου στέλνει κάθε μέρα τους βίους των Αγίων που γιορτάζουμε κάθε μέρα. Χοροπίδαχα απ' τη χαρά όταν τους διάβαζα. Λέω, κοίτα να δεις, και Άγιοι που δεν τους είχα διαβάσει καμιά φορά. Γιόρταζε την πρώτη μέρα του Αυγούστου μέσα στους τόσους άλλους Αγίους που έχει κάθε μέρα ένα κοριτσάκι, η Αγία Ελέσσα, η οποία, γιατί την είπε η μάνα της έτσι, δεν είχε, λέει, παιδί, και παρακάλαγε το Θεό, παρακάλαγε την Παναγία, συνεχώς παρακάλαγε. Και ακούει μία φωνή να της λέει, ο Θεούλης σε ελέησε και θα σου δώσει ένα κοριτσάκι. Και επειδή της το είπε σε ελέησε και της άρεσε όπως το άκουσε, την είπε Ελέσσα. Και την μεγάλωσε, λέει, πολύ κοντά στο Χριστό, ενώ στο σπίτι τους ο μπαμπάς ήταν εναντίον του Χριστού, ειδωλολάτρης. Και όταν το έμαθε, την κυνήγησε τόσο σκληρά που ήθελε να την σκοτώσει. Και όταν κατάλαβε ότι πλέον δεν είχε σωτηρία αν έμενε στο σπίτι, πήρε την ευλογία της μάνας της και πήγε και έγινε μοναχή σε μια σπηλιά. Και εκεί εδόξασε τον Θεό. Και όταν το έμαθε, έλα, αγάπη, έλα, για σένα είναι θέση, έλα με τη μαμά μαζί. Όταν το έμαθε ο μπαμπάς της που βρίσκεται, πήγε να την σκοτώσει. Και τότε, λέει, έφτασε στη ρίζα του βουνού και όταν πλησίαζε ο πατέρας της, παρακάλεσε και είπε, άνοιξε γη να με προστατέψεις, δεν θέλω ο πατέρας μου να γίνει παιδοκτόνος. Και τότε, λέει, άνοιξε το βουνό και βρέθηκε στην κορυφή του βουνού και γλίτωσε. Μαρτύρησε όμως μετά από λίγο καιρό, αλλά πάλι με διαταγή,
όχι με τα ίδια τα χέρια του πατέρα της. Και την δοξάζουν και την τιμάνε πολύ στην νότια Πελοπόννησο και κυρίως την πατρίδα της, τα Κύθια. Τη διάβασα και την ξαναδιάβασα και λέω πώς οι Άγιοι υπάρχουν, Θεέ μου. Και θα σας πω ένα σημερινό γεγονός. Ήμουνα πέρα στην εκκλησία, κάνουμε τις δουλειές εκεί στο ναό, γιατί αύριο ξεκινάει το παραγύρι μας, και έρχεται ένα ζευγάρι και με αγκαλιάζουν και με χαιρετάνε και προσκυνάνε το ναό. Και τι μου λέει η γυναίκα? Άρε πάτερ, εμείς είμαστε Αθηναίοι. Ο άντρας μου είναι παντελώς άθεος. Ενώ ήταν παρόν. Και είχαμε πάει στα Γιάννενα, λέει, σε ένα γάμο. Πατρίδα μου. Χάρηκα όταν τους το είπα ότι είμαι από εκεί. Και είπε, λέει ο σύζυγος, ρε γυναίκα, πόσο μακριά είναι η Θεσσαλονίκη να πάμε να δούμε τον Παπαχρίστο? Τι να πω εγώ τώρα που ντρέπομαι με όλα αυτά. Αλλά και την ίδια στιγμή λέω, εσύ, τι γίνεται τελικά? Πιο πιστή είναι η άπιστη? Πιο πιστή είναι η άπιστη? Και θυμήθηκα τα φοιτητικά μου τα χρόνια που αμφισβητούσα και εγώ το Θεό και μπερδευόμουν και μπερδευόμουν και μπερδευόμουν, και μου λέει ο κύριος Παΐσιος κάποια στιγμή που άρχισα να κάνω τα σπουδαία, τα καλογερικά, και μου τα άκοψε με μαχαίρι και μου λέει, αυτά δεν πάνε στο Θεό. Ούτε αυτές οι μετάνοιες, ούτε αυτές οι προσευχές, ούτε αυτές οι νηστείες ή οι άλαδες που κάνεις, ούτε οι ακολουθίες που κάνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Γιατί, ρε γέροντα, γιατί προσκυνάς το εγώ σου? Έχεις φτιάξει ένα τεράστιο εγώ και προσκυνάς αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Και πότε ήμουνα, ρε γέροντα, κοντά στο Θεό? Κοντά στο Θεό ήσουν τότε που τον αμφισβητούσες. Ήσουν στα ποδαράκια του, αλλά δεν τον κοιτούσες προς τα πάνω, να δεις πόσο σου χαμογελούσε και με τι λαχτάρα σε περίμενε. Γι' αυτό λοιπόν μη καμονόμαστε με εγωισμό ότι εμείς είμαστε οι καλοί χριστιανοί και εκεί έξω οι άλλοι είναι άθεοι και άπιστοι. Και όταν μια φορά πήγανε κάποιοι στο γέροντα Παΐσιο και ζητούσαν να τους πει πού θα δουν κανέναν Άγιο στο Άγιον Όρος, και γέλασε ο γέροντας και λέει, εδώ ήρθατε μόλι να βρείτε Άγιο. Ε, πού να πάμε, ρε γέροντα, να βρούμε Άγιο? Πάτε, λέει, σε κανένα σπίτι υπόγειο, ή περπατήστε, λέει, εκεί στο βαρδάρι, μπορεί να βρείτε καμιά αγία ψυχή. Τ' άκουσα και δάκρυσα. Τ' άκουσα και είμαι στο ναό τώρα να σας πω τι έκανα στον εαυτό μου, λέω, τρομάρα σου. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος από τους σύγχρονους Αγίους. Βλέπεις, λέει, κάποιον ή κάποια να αμαρτάνει και σχολιάζεις και σχολιάζεις και σχολιάζεις, και αν απόψε το βράδυ αυτός
έκανε μετάνοιες και έκλαψε και ζήτησε συγχώρεση και την πήρε τη συγχώρεση από τον Θεό, εσύ θα μείνεις με την κατάκριση και αυτή η ψυχή θα σταλάξει μέσα της η αγιότητα. Άλλωστε, και εδώ που ήταν ο Χριστός, η καλή του η παρέα, οι πρώτοι που τους οποίους αγκάλιασε και νοιάστηκε και πόνεσε και έτρεξε να τους βρει, ήταν ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε παραπεταμένος, ο κάθε ένας που τον διώξανε και τον... Ξέρετε τι τους κάνανε τους αμαρτωλούς τότε και τους παραβάτες. Τους διώχναν έξω από την πόλη να ζούνε στα χωράφια σαν τα αγρίμια. Αυτούς έψαχνε να βρει ο Χριστός. Και όταν του πήγαν την πόρνη για να τη λιθοβολήσουν μαζί του, είπε το «Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτων». Και ήρξαν το «Δια μιας παρετήστε πάντες», έφυγαν ένας-ένας, λέει. Και λέει στους μαθητές του, «Μη θέλετε και εμείς υπάρχει, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε». Οι μαθητές όμως που ήξεραν ποιος ήταν ο δάσκαλός τους, «Πού πορευσόμεθα, Κύριε, πού να πάμε, εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου». Αυτόν, αυτόν τον Θεό πιστεύουμε, αυτόν τον Θεό έχουμε Πατέρα μας και αυτήν έχουμε Μάνα μας, που τον καθένα, που τον καθένα, ό,τι και αν κάνει, τον περιμένει να τον ξαναπάρει πάλι στην αγκαλιά της και να τον ξαναπάει στον Χριστό και να τον αγκαλιάσει. Μη κρίνουμε λοιπόν και κυρίως να μην κατακρίνουμε. Πήγα να πω ούτε τον εαυτό μας, αλλά να τον παραδίνουμε κάθε φορά στα πόδια του Θεού με τη μετάνοια και την αγάπη και την ταπείνωση και την υπομονή. Καλή συνέχεια στο 15 Αύγουστο. Αύριο το απόγευμα έχουμε το μεσημερινό 7.30 ώρα πέρα στη Σαρακίνα. Μεθαύριο θα έρθει και ο Δεσποτάς μας που μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Πατέρας μας Τευτός, για να μας κάνει τη λειτουργία και να κοινωνήσουμε από τα άγραδα χέρια του. Και θα συνεχίσουμε μετά τις παρακλήσεις από εκεί. Μου ζητήσατε αν θα κάνουμε μία ακόμα εδώ, θα δούμε, γιατί έχουμε και μία που πρέπει να την πάμε στη Μεγάλη Παναγιά σαν εκδρομούλα. Αν υπάρξουν κάποιοι, θα δούμε, για να φτάσουμε στην Αγρυπνία. Θα την κάνουμε στις 14 το βράδυ παραμονή για να τιμήσουμε την κίνηση της Παναγιάς μας. Θα το ξαναπώ. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Και όποιος θέλει εξομολόγηση κάθε φορά μετά τις παρακλήσεις, είμαι εδώ με την αγκαλιά μου ανοιχτή, με τη χαζομάρα μου στο τέρμα και όσοι θέλετε τρελό πνευματικό, ελάτε. Όσοι ψάχνετε όμως κάποιο πνευματικό να σας ανεβάσει ψηλά, βρέστε τον υπάρχον. Καλή πνευματική. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Και να μην τα προσπερνάμε έτσι αυτές τις μέρες, να κάνουμε πολύ προσευχή για εκείνους τους τόπους και τα μέρη. Γι' αυτό είπαμε και κάποια κομμάτια από τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, εκείνα τα μέρη που καίγονται σπίτια, περιουσίες και δυστυχώς και άνθρωποι και μοναστήρια και εκκλησίες και δάση και η πατρίδα μας. Γι' αυτό και να προσέχουμε. Μην καν και βάλουμε τώρα κάτι να κάψουμε στην αυλή, θα είμαστε για χαζομάρες.
Εντάξει. Άντε. Να είμαστε καλά. Καλό βράδυ.